Δηλαδή, να το τελειώσουμε, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τους ανθρώπους που υπηρετούν όλους τους χώρους της τέχνης, κατεβαίνει με την κάπα του κρεμασμένη στο τσιγκέλι του χασάπι. Έτσι. Και συνήθως πονάει περισσότερο από τον άνθρωπο που είναι εκτός των τοιχών και ρίχνει τις μπαλωθίες μέσα. Μάλιστα. Να ανησυχείτε όταν πάψουν να σας χτυπάνε. Να αρχίσετε να ανησυχείτε. Να υιοθετήσω κι εγώ αυτό το γνωστό που λένε οι καλλιτέχνες, αλλά δεν είμαι καλλιτέχνης, κύριε Μιχαηλίδη. Ακούστε τι σας λέω. Να ανησυχείτε, ό,τι κι αν είστε, να ανησυχείτε όταν πάψουν να ασχολούνται με εσάς. Τότε να αρχίσετε. Τότε. Ξέρετε εσείς. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη. Κύριε Στοφλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σταμάτη. Σε ευχαριστώ και για το Τσάο Αντένα που ήρθες. Ήσουν καταπληκτικός και εσάς και σας εύχομαι επιτυχία γιατί είστε νέα ηθοποιός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα περάσουμε τώρα να δούμε τι έχει ετοιμάσει η Έφη και ο Μιχάλης. Για εσάς βέβαια που αγαπάτε το καλό θέατρο και επιλέγετε πάντα σωστές παραστάσεις, μην ξεχνάτε στο θέατρο Μάσκες της Οδού Λήθης, στην Αγίου Μελετίου, παρουσιάζονται τρία μονόπρακτα. Μπουτίκ Τελετών, Επικίδιος και Μνημόσυνο. Και ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας για την ωραία προσφορά που έκαναν σε όλους τους νέους και όχι μόνο που αγαπάνε το καλό θέατρο. Στα αισθηματικά, οι αστρικές επιδράσεις είναι ευνοϊκές. Τολμήστε και φανερώστε τα αισθήματά σας στον άνθρωπο που εδώ και καιρό σας ενδιαφέρει. Η τύχη είναι με το μέρος σας. Ταύρος, ευνοϊκές μεταβολές στην εργασία προβλέπουν σήμερα τα άστρα. Αλλά και στην προσωπική σας ζωή προετοιμαστείτε για αλλαγές προς το καλύτερο. Διεκδικήστε καλύτερες οικονομικές απολαύσεις στην εργασία σας. Δίδυμοι, πολύ καλή η σημερινή ημέρα θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδυάσετε πολλές δραστηριότητες με πολύ καλά αποτελέσματα, Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα στα αισθηματικά, δε, δώστε τον καλύτερο εαυτό σας. Η στάση σας δεν θα αργήσει να εκτιμηθεί. Καρκίνος. Ήρθε ένας κύριος. Τι ζώδιο είσαστε? Όχι καρκίνος. Είμαι μεταξύ... Μπορεί να βάλει το μικρόφωνο. Θα τον ακούμε έτσι πιο ευκρινέστερα. Προσφέρετε μου το γυλαίκο σας. Είμαι μεταξύ βόκερου και υδροχώ. Α, ωραία, κοντά είμαστε. Να αλλαγή της ώρας. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, να ακούσουμε τα άστρα, κύριε Τζελέπη, και να περάσουμε σε εσάς να κάνουμε κάποια συζήτηση, καθώς σε λίγο θα έρθουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, να πούμε τον καρκίνο, γιατί έχουν αγωνία. Βεβαίως. Τώρα οι φίλοι μας οι καρκίνοι μας παρακολουθούν. Αρκετά δύσκολη η σημερινή ημέρα στον επαγγελματικό τομέα. Η στασιμότητα στην εξέλιξη των πραγμάτων δημιουργεί ανασφάλεια και εκνευρισμό. Λέοντας, προσπαθήστε να είστε εγκρατείς στα οικονομικά, μην παρασύρεστε από τρίτους ή δικές σας λαθασμένες εκτιμήσεις. Η μέρα δεν προσφέρεται για οικονομικές συναλλαγές, μικρή βελτίωση στα αισθηματικά σας. Τον Παρθένο τον είπαμε στην αρχή, για να φύγει ο Διονύσης, να μας αδειάσει τη γωνιά. Ζυγός, θα νιώσετε πίεση στην εργασία σας και θα πρέπει να φανείτε πιο δυναμική από ό,τι συνήθως. Μικρή ή μεγάλη απογοήτευση θα δεχτείτε στον αισθηματικό τομέα, αλλά θεωρήστε τις επιλογές σας που είναι συχνά λάθος. Σκορπιός, η ένταση και το άγχος υποχωρούν, η συνεννόηση με τους συναδέλφους και συνεργάτες γίνεται πιο εύκολα. Στο αισθηματικό τομέα η ανταπόκριση που περιμένετε από το άτομο που σας ενδιαφέρει είναι πολύ κοντά. Τοξότης, η σημερινή μέρα είναι ευνοϊκή για να οργανώσετε και να προγραμματίσετε νέες ιδέες ή νέο επαγγελματικό αντικείμενο. Στα αισθηματικά θα νιώσετε τη στοργή και την τρυφερότητα κοντά στον σύντροφό σας. Εδώ είμαστε εμείς, κύριε Τσελέπη. Εγώ είμαι εγώκερος, εσείς είστε μισός εγώκερος και ένας μισός εγκεντρωφός. Θα εισπράξω και τα δύο. Αύριο που θα έρθει ο Κοσμάς, γιατί από ό,τι πιστεύω θα είναι εντάξει, θα είναι υγιής ο αστρολόγος μας, να ρωτήσουμε για αυτά τα ζώδια που ανήκουν μισά από εδώ και μισά από εκεί. Γιατί πολλοίς κόσμος ρωτάει... Μην μπορούμε να το έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά άλλους κόσμος δεν έχει. Εγώκερος. Είναι πιθανό να συμβούν πολλά απρόοπτα στην εργασία σας. Στηρίστε μια ουδετερότητα. Στα αισθηματικά τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει. Αναζητήστε λύση μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο. Μάλλον θα πρέπει να του μιλήσω ευθέως. Πώς το βλέπεις το θέμα? Όπως ο Αλέξανδρος Οβέλιος. Στις εκπομπές του μιλάει ευθέως. Α, ναι. Ευθέως μιλάει. Δεν το συνηθίζει εκτός εκπομπών. Το απαντούν όμως πλαγίως. Επομένως, άρα και σε ένα πλαγίως θα σου απαντήσει. Λες. Λοιπόν, υδροχός. Έχετε επηρεαστεί από την πολύ κακή εξέλιξη στα αισθηματικά. Είναι λάθος να διακινδυνεύετε την επαγγελματική και οικονομική σας ασφάλεια. Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Ιχθύς. Είστε πολύ κοντά στην επιτυχία των επαγγελματικών σας στόχων. Συνεχίστε και επαυξήστε τον ρυθμό για να δικαιωθείτε. Η αισθηματική σας ζωή συνεχίζεται ομαλά. Αυτά ήταν τα ζώδια για σήμερα. Ελπίζουμε να τα ακούσατε, δεν τα ακούσατε.
Μία φορά τα λέμε σε αυτή την εκπομπή. Να περάσουμε στον κύριο Τσελέπη. Καλημέρα, κύριε Καλημέρα Τσελέπη. Σας. Για δεύτερη φορά. Ναι, και στην καινούργια σας Καλώς εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην καινούργια Καλή επιτυχία. Πιστεύω την έχει από τις δύο-τρεις που έχω παρακολουθήσει με το ωραίο ντεκόρ και με τους ωραίους παρουσιαστές. Τι ακριβώς σας αρέσει το ντεκόρ? Είναι κήπος. Ως κωμικός, τι σας αρέσει πίσω από το φιλόδο? Όχι, δεν είμαι κωμικός. Μου έχουν ρίξει τη ρετσινιά του κωμικού. Είμαι ηθοποιός που προσπαθώ να γίνω ηθοποιός. Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς το εννοείτε αυτό, προσπαθείτε να γίνετε? Προσπαθώ ηθοποιός κάθε μέρα να καλυτερεύω τον εαυτό μου. Δεν είμαι κωμικός. Έχω να ξεκινήσουμε. Έχω ξεκινήσει από αρχαίο δράμα. Έχω παίξει σε αρχές τραγωδίες, σε φεστιβάλ. Πέρασα μετά στην κωμωδία, στην επιθεώρηση, αρχαίες τραγωδίες, Αριστοφάνη και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή μπήκα και εγώ στο εμπορικό χώρο και επανήλθα πάλι στις ρίζες μου. Εμείς πάντως ως κοινό δεν σας έχουμε συνηθίσει αρχαία τραγωδία, ναι. Αν και είναι εξίσου δύσκολη όσο είναι και η κωμωδία, γιατί... Μπορώ να πω ότι η κωμωδία είναι πιο δύσκολη. Και ακόμη πιο δύσκολη. Να κάνεις τον άλλον να γελάσει είναι πιο δύσκολο από το να κλάψει. Εμείς σας έχουμε συνηθίσει σε κωμωδίες, λοιπόν. Μάλιστα. Σας έχουμε συνηθίσει να μας κάνετε να γελάμε. Μάλιστα. Από πού αντλείτε αυτό το χιούμορ? Το αντλώ από τα βιώματά μου. Έχω μεγαλώσει έτσι περιθωριακά και περιφερειακά. Έχω παίξει σε αλάνες με μικρά παιδιά, έχω μείνει σε καταβλισμούς με γύφτους, έχω γυρίσει στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, κάνω αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω παίξει παιδικά θέατρα, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά, μεγαλώνω τρία παιδιά. Λοιπόν, όλα αυτά... Συνδυάζεται και τη ζωή του καλλιτέχνη. Όλα αυτά συντείνουν στο να απομυθοποιείς τον εαυτό σου και να κάνεις τους άλλους να γελάνε. Στο θέατρο Μάσκες φέτος τι γίνεται? Στο θέατρο Μάσκες φέτος γίνεται κάτι που έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Είναι μια κωμωδία του Λάκη του Μιχαηλίδη. Είναι ένα τρίπτυχο θανάτου, έτσι το ονομάζουμε, με κοινό παρανομαστή το θάνατο. Τρία κομμάτια ζωής που τα συνδέει ο θάνατος. Είναι μια απομυθοποίηση όλων αυτών των τελετών που προηγούνται. Μπούμε σε μια κατάσταση τώρα λιγάκι για τους θεατές που προηγούνται. Όχι, είναι πολύ έξυπνο το συγκεκριμένο έργο. Είναι μια απομυθοποίηση όλων αυτών των τελετών που προηγούνται των θανάτων, μια απομυθοποίηση των επικηδείων. Γιατί να λέγονται όλα αυτά τη στιγμή που έχει πεθάνει και γιατί να μην λέγονται όταν είναι ζωντανός? Πώς αντιμετωπίζει το κοινό που έρχεται στο θέατρο? Το κοινό στην αρχή είναι λίγο κουμπωμένο, γιατί ξαφνικά τους βάζουμε μέσα σε ένα μικρό θεατράκι 60 θέσεων και τους αρχίζουμε και τους πυρπολούμε για θανάτους, για τάφους. Αλλά στην πορεία εξοικειώνεται και αρχίζει να συμπάσχει μαζί μας. Να πάμε λίγο πιο παλιά. Όπως θέλετε. Ήθελα να μου πείτε ποια είναι η χαρακτηριστικότερη συνεργασία σας και με ποιον. Ναι. Είτε σκηνοθέτη είτε ηθοποιό. Ναι, να θυμίσω εγώ ότι έχετε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζορτζ Όγλου στην ταινία, ναι, με την φανέλα, ναι, του είναι νούμερο μία 9. Από τις φωτεινές μου, ναι, φωτεινές εξαιρέσεις, ναι, στην πορεία μου, όπως δεν θα ξεχάσω και το φίλο μου το Γιάννη του Σμαραγδί σε κάποιες σειρές που είχα παίξει. Όλα τα άλλα που έχω κάνει, αυτά που βλέπετε εσείς και γελάτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχω απορρίψει. Δεν αποκλείεται όμως το μέλλον να τα ξανακάνουμε, γιατί η δουλειά μας είναι τόσο πιεστική και αγχώδης. Αυτή τη στιγμή τα έχω αποκηρύξει. Να μιλήσουμε, λοιπόν, για εκείνη τη συνεργασία, ναι, λοιπόν, και για τον Παντελή τον Βούλγαρη. Τον Παντελή τον Βούλγαρη, ναι. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία πραγμάτων. Με προτείνανε για να παίξω αυτό το ρόλο φανέλα με το νούμερο 9. Κάποιοι όμως του είπανε του Παντελή ότι ο Τσελέπης είναι φθαρμένος από τις βιντεοτενίες, δεν μας κάνει. Όμως ο Παντελής με είχε δει στις επιθεωρήσεις σε μένα και είχε διακρίνει από κάτω ότι υπήρχε ένα υπόβαθρο και ένα τσαγανό. Με φώναξε, κάναμε δύο πρόβες και μου λέει πήρες το ρόλο. Μου λέει, συνεχίζεις να κάνεις ταινίες, βιντεοτενίες? Λέω, αν ζούσε λίγο ακόμα ο Μηνωτής θα έκανε και αυτός, του λέω. Έτσι ακριβώς. Και πήρα το ρόλο. Ήταν μια συνεργασία άψογη. Δεν νομίζω ότι έχω δουλέψει με τόσο τρυφερό σκηνοθέτη. Και από ό,τι μου έχει πει, μου χρωστάει μια συνεργασία ακόμα, ναι, επί πρωταγωνιστικού επίπεδου. Να πούμε όμως και για τη συνεργασία σας με τον άλλο συνάδελφό σας, τον Τζορτζ Όγλου. Ο Τζορτζ Όγλου είναι ένα Στράτο. Ο Στράτος Τζορτζ Όγλου ήταν η πρώτη του ταινία που έκανε, ένα νέο παιδί γεμάτο ενθουσιασμό, με ταλέντο. Πιστεύω ότι είναι από τους καινούριους Ζεν Πρεμιέ, δυναμικούς Ζεν Πρεμιέ, τύπου Κούρκουλου, τύπου... είναι νέο παιδί και έχει καιρό μπροστά του να βελτιωθεί.
Στα γυρίσματα που είσαστε μαζί με τον Στράτο, μιας που μας είπατε ότι είναι ένας νέος ηθοποιός, σας ζητούσε την γνώμη σας θέματα. Πού το ξέρετε αυτό? Πού το ξέρετε? Είχαμε κάποιες σκηνές μαζί και ερχότανε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι, ερχότανε και μου έλεγε πώς το βλέπεις αυτό, βλέπεις τίποτα άλλο. Και του έλεγα και εγώ κάποια πράγματα από την μπύρα που είχα, όχι ότι άκουγε εμένα σκηνοθετικά. Σκηνοθετικά υπήρχε ο Παντελής ο Βούλγαρης. Μιλάμε για συναδελφική αλλά, ναι, θα μπορούσα να του πω κάποια πραγματάκια και μ' άκουγε. Μ' άκουγε, ναι. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν, είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, ναι, είναι ευχάριστο αυτό. Και δεν ξέρω αν στην 20ετή. Πού το, μου κάνει εντύπωση που το ξέρεις. Η καριέρα σας μου το είπε ένα πουλάκι. Εντάξει. Πουλάκι λέγεσαι. Εντάξει. Οφείλω να σου πω και κάτι άλλο, να σου ζητήσω συγγνώμη, όχι συγγνώμη. Σε έχω κάνει πάρα πολλές φορές την επιθεώρηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φάει ψωμί από σένα. Σήμερα. Όχι, όχι. Σήμερα μιλάμε για άλλα πράγματα. Θα περάσανε. Ναι, ήθελα να μου πείτε στην 20ετή καριέρα σας. Ναι, ακριβώς, 19 και μισό. Για να είμαι ειλικρινής. Πάντα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ σκηνοθέτου καλλιτεχνών ή μεταξύ καλλιτεχνών. Δεν καταλάβω. Υπάρχει πάντα αγαστή συνεργασία. Υπάρχει πάντα μια καλή συνεργασία. Είναι εξαιρέσεις. Υπάρχουν σκηνοθέτες δικτάτορες, οι οποίοι και ταλέντο να έχεις, όταν κάποια στιγμή έχεις έναν και σου λέει θα σηκωθείς, θα πας εκεί, θα πας. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ο ηθοποιός θέλει ένα σκηνοθέτη να αγαπάει τον ηθοποιό. Να τον αφήσει να βγάλει όλες τις ευαισθησίες, γιατί κρύβουμε πολλά μέσα μας. Εσείς τώρα αφήσατε το δράμα και μπήκατε στην κωμωδία. Και άφησα την κωμωδία ξανά και μπήκα σε άλλα χωράφια. Εν πάση περιπτώσει, πόσες φορές σας έχει ανατεθεί ρόλος ο οποίος να περιέχει πολλές βομολογίες? Θυμάμαι μια φράση έχω πει μόνο στα 20 χρόνια, η οποία ήταν τόσο πετυχημένη που δεν σοκάριζε. Μια φράση μόνο. Αν εννοούμε αυτές τις βομολογίες που ακούμε συνήθως, να μην αναφέρουμε ονόματα. Και ήταν πετυχημένη, κόλλαγε με το κείμενο. Όταν όμως μια βομολογία μπαίνει μέσα στην κατάσταση, δεν ενοχλεί καθόλου. Προχθές είχαμε. Βομολογία, τη λέμε βομολογία. Ναι, είχαμε μια λέξη είναι. Είχαμε τον Ανδρέα Δοντούζο, έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, ο οποίος μας είπε ότι το κοινό ευχαριστείται να ακούει βομολογίες και γελάει με αυτό. Ναι. Πόσο λοιπόν είναι το κοινό έτοιμο να δει κάτι καλύτερο? Το κοινό γελάει γιατί η βομολογία δεν απευθύνεται σε αυτόν. Δεν απευθύνεται σε αυτόν. Αν απευθυνθεί σε αυτόν, θα εξαγριωθεί. Μου έχει τύχει μια τέτοια ιστορία σε κεντρικό θέατρο που κάποιος πρωταγωνιστής ακριβώς απευθύνθηκε σε κάποιο θεατή και σηκώθηκε ο θεατής απάνω και τον έπιασε στο λαιμό. Ακριβώς. Ναι, γιατί λοιπόν, υπάρχουν... γελάει με αυτά που. Επειδή θα συμβεί στον άλλον, ναι. Λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ μόνο όταν αυτό πρέπει να υποθεί, να περάσει μέσα από την κατάσταση σαν φυσικό όπως στη ζωή μας. Να επανέλθουμε στο σήμερα. Ναι. Εκτός από το θέατρο ασχολείστε και με τηλεοπτικές σειρές. Ναι, αυτή τη στιγμή τελείωσα ένα επεισόδιο με το Μανουσάκη σε κόντρα ρόλο. Εγώ με τον Κοντογιαννίδη είμαστε δυο νονί της νύχτας. Εγώ σημαδεμένος με ουλή. Σε κάτι που δεν με έχει συνηθίσει ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτό, πότε, αυτό θα την Τρίτη θα παιχτεί, την Τρίτη στο τμήμα ηθών, την Τρίτη που μας έρχεται. Μάλιστα. Θα παιχτεί. Επομένως έχετε και συνεργασίες και με την τηλεόραση. Ναι, δεν έχω τώρα σε συνέχειες. Είχα κάνει με το Βέγκο μια πετυχημένη σειρά, το οποίο είχε κρατήσει πάρα πολύ. Και περιμένω την επόμενη... Να ρωτήσω εγώ κάτι, Βασίλη. Δείξατε ένα σημάδι εδώ. Ναι. Ήθελα να ξεφύγω από αυτά που, όπως μπήκα εδώ, με καλωσορίσατε τον κωμικό ηθοποιό και όλα αυτά. Ηθοποιός ή είναι ηθοποιός? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι τελικά δουλεύετε τη νύχτα, αλλά όχι πάρα πολύ νύχτα. Όχι, δεν δουλεύουμε μέχρι, νύχτα. Όχι. Μέχρι κάποια ώρα. Όχι. Τελικά πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να μπείτε στην ψυχολογία των ανθρώπων της νύχτας και συγκεκριμένα των ονών? Και εσείς και ο Παύλος, ο οποίος ήταν εδώ πέρα, δεν... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι είτε από ένα ένστικτο, είτε από χιλιάδες... Είσαστε δηλαδή στην ταινία «Η σκληρή νονή της νύχτας». «Η σκληρή νονή της νύχτας», ναι. Είσαστε... Μην φανταστείτε τώρα ότι θα δείτε και τον Τσαρλ Μπρόνσον. Λοιπόν, προσπαθούμε με το ένστικτο που έχουμε, είτε από αυτά, με αυτά που έχουμε δει, κινηματογράφο κάνουμε. Και ηθοποιοί είμαστε, ακούμε και τις οδηγίες του σκηνοθέτη, αλλήμονο.
Αυτή είναι και η δουλειά μας. Να πάμε λίγο στο θέατρο Μάσκες. Ναι, το παραμιλήσαμε. Να πούμε κάποια πράγματα για τους συνεργάτες σας. Ναι, ναι. Πρωταγωνιστώ με μια καινούργια ηθοποιό, τη Γιώτα Κουτσουδάκη, η οποία είναι μια ανερχόμενη ηθοποιός και υποσχόμενη. Είμαστε μια μισή ώρα επί σκηνής, οι δύο παίζουμε. Είχα να συνεργαστώ με τον Γιώργη τον Χριστοφυλάκη μια δεκαετία. Είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Και όπως λέει και η παροιμία, ο δολοφόνος ξαναγυρίζει τον τόπο του εγκλήματος. Μετά από 10 χρόνια ξαναγύρισα με τον Χριστοφυλάκη και ηθικός αυτουργός ο Λάκης ο Μιχαηλίδης με αυτό το καταπληκτικό του έργο. Όπως έγραψε και ο κριτικός μας Κώστας Γιωργουσόπουλος, είναι το έργο ένας μακάβριος οργασμός. Μάλιστα. Πάνω σε τάφους, πάνω σε κηδείες, πάνω σε μνήματα. Ο κύριος Μιχαηλίδης στην αρχή, όταν έδωσε συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο έργο που έτυχε να είμαι εκεί. Ναι. Είχε ένα τρομερό άγχος και ένα τρομερό προβληματισμό αν τελικά το έργο με δύο άτομα θα μπορέσει να κρατήσει το κοινό κοντά του και αν τελικά φυσικά θα αρέσει στο κοινό. Τελικά ξεπεραστήκαν όλα αυτά. Κοιτάξτε, ήταν τόσο δυνατός ο λόγος και συν τη δουλειά που κάναμε εμείς, συν την ευαισθησία του Γιώργη του Χριστοφυλάκη, γιατί δεν παίζουμε σε κανένα θέατρο τεραστίων διαστάσεων, παίζουμε σε ένα θεατράκι 60 θέσεων. Δεν θέλουμε πολλούς εμείς. 30-40 θέλουμε κάθε βράδυ για να κάνουμε την παράστασή μας. Mm-hmm. Δεν παίζουμε στο Δελφινάριο. Λοιπόν, εκεί βγάζουμε τους εαυτούς μας γυμνούς τελείως. Θέλω κάτι μην το ξεχάσουμε. Το κανάλι 29 και το θέατρο Μάσκες προσφέρουν 10 εισιτήρια δωρεάν για τους ακροατές σας. Μπορείτε να το πείτε και να τηλεφωνήσετε. Έτσι λοιπόν, δώστε ένα τηλέφωνο. Ευχαριστούμε εδώ για την προσφορά. Να δοθούν από το control κάποια τηλέφωνα και οι 10 πρώτοι τηλεθεατές που βλέπουν την σημερινή μας εκπομπή θα προμηθευτούν μια πρόσκληση. Από εδώ. Από το Δήμητρος 37 στον Ταύρο θα ετοιμάσουν κάποια μακέτα εδώ στο Control. Εμείς όμως να προχωρήσουμε μέχρι ότου ετοιμαστούν όλα αυτά, να πάμε στο θέατρο Μάσκες, να δούμε κάποια στιγμιότυπα από την παράσταση αυτή. Και εγώ να τα δω γιατί χθες το βράδυ τα γυρίσα και δεν τα έχω δει. Μέρα που ξημερώνει. Εγώ μέσα να το κατάλαβες. Μα παραμονή μνημοσυνού. Εγώ που συγκρατιέμαι. Δεν μπορώ να πω μαλακίες. Κι αν ήθελες να το παίξεις στην εθνημένη χείρα, να μην μ' άφηνες να εξαπλώσω στο κρεβάτι, ρε. Αφού το ξέρεις τι κανάψω, πρέπει να ολοκληρώσω την φάση. Ε, κοιτάς, ρε, το λόγια, ρε. Μου θες και μνημόσυνο στη Μητρόπολη. Σάμα, άσε κάνω το πεθαμένο. Σου είπα, μέρα είναι. Αύριο να μην του ξαναδώ, μου εξηγηθήκατε! Γιατί ρε Σάβα, χθες τον είδες, τον έφερα την Παναπασέρα και τη Σαράντα του. Έτσι, για το καλό της ημέρας. Τώρα πια θα τον ξαναβγάλω στο ετήσιο. Σάβα, άντρας μου ήταν. Όχι άντρας σου το Σαράβαλο. Σύζυγός μας. Ασθενή σου θες να πεις. Σάβα! Καλά να ρεμασία. Αυτός δεν παντρεύτηκε για να έχει γυναίκα στο κρεβάτι, αλλά αποκλειστική νοσοκόμα. Στην ηλικία του. Σπίτι άνοιξες εσύ μαζί του καινούρια πτέρυγα στο υγεία. Όταν τον παντρεύτηκα ήμουν αποφασισμένη για όλα. Για άλλα 40 χρόνια διαφορά θράσος που τόσο κερατάς. Σάβα, μέρα που είναι. Μην ξαναπείς το μακαρίτι κερατά. Όταν τον πήρες όταν τάκου και τον ταλό θα τον πειράξει τώρα που γίνει χώμα. Ήθελε να παντρευτεί νέα. Ναι, είναι σαν κι αυτούς που αγοράζουν Rolls Royce και δεν ξέρουν να οδηγούν και χαίρονται το κατάλημα οι άλλοι. Δική ο νου σε σένα, στο σεξ. Που θες να είναι, ρε, στο αστολί, σαν καλά τα κόλλημα, πεταμένα λεφτά είναι. Σάβα, μνημόσυνο, έχουμε κόλλημα να μοιράσουμε. Τι θέλει, δε Σάβα, να μοιράσουμε, μπομπονιέρες. Να μην κάνουμε. Κόλλημα. Όχι, μνημόσυνο. Ετρελάθηκες. Να μην τιμήσω τη μνήμη του. Να την τιμήσεις σε μια αντίρρηση. Με ποιο τρόπο. Πόσο να κοστίσει αυτό το ταβαντούρι. Λοιπόν, με Μητρόπολη, χοροδία, δεξίωση κεράκια, 1 εκατομμύριο. Πόσα λεφτά για να βρίζουν. Καλά, ποιοι να βρίζουν. Αυτοί που θα έχουν χάσει την Κυριακάτικη έξοδό τους. Δώσε ρε αυτά τα λεφτά σε κανένα ίδρυμα να πούνε θεός φορές των βγαλμένων από το φιλοκάρδι τους. Θα περάσει τα μουλοχτά. Αν χάρη το μνημόσυνο στην εκκλησία. Εξάλλου σε γεννημένη συζήτηση με το υποχρήφο πώ. Το μνημόσυνο μου το ζήτησα με το βέλο την εντέλεια. Και εγώ του είπα μην είναι ήσυχο χρυσανθέα. Αυτό ήσυχο είναι τώρα έτσι αλλιώ. Με πού είναι συγγενείς του φίλοι του. Τι θέλεις, ρε Σάβα, να πέσω στη γλώσσα τους. Ναι, το μνημόσυνο περιμένουν οι φίλοι και οι συγγενείς να σου βάλουν βαθμό στη διαγωγή, ρε. Απ' την ώρα που το παντρεύτηκες σου τα σώρνουν, που τα ανάγκη ανεβάζουν, που τα ανάγκη κατεβάζουν. Σκασίλα! Νομίζω ότι θα σου συγχωρέσουν ποτέ που πήρες το μεγάλο μερτικό από τη χειρονομιά. Το μνημόσυνο το κάνω για να συγχωρέσω το μακαρίτιο και εμένα. Μονόγερο! Σάβα! Όλοι μπορούν να το συγχωρέσουν εκτός από μένα. Πάτε να τα μάτια μου το πουστί. Σάβα, μέρα που είναι. Πώς τον οδηγό του, ρε. Να μην με αφήσει εμένα στην διαθήκη τίποτα. Φούφτου, ρε, κούφταλο. Κούφταλο, τα τελευταία στιγμή το συνέταξε, το ξέχασε. Ξεχάσει εμένα, ρε, το κούφταλο. Φούφτου. Πρέπει να σε τρακάνω σε κανένα κολόνα ή να σε ρίξω σε κανένα χαντάκι. Πιο πολύ θα με εκτιμούσε. Σε εκτιμούσε πολύ, Σάβα. Σαν οδηγό, χαίστηκα εγώ για αυτή την εκτίμηση και να πεις ότι είχα μεγάλες απαιτήσεις.
Αφού το ξέρεις ρε κατεδαφισμένε ότι κυκλοφορώ με ένα σαραβαλάκι, ρίξε εκεί 5 εκατομμύρια να το κάνω απόσυρση. Να πάρω κι εγώ ένα τούρπο με καταλήτη. Να κυκλοφορώ τα βράδια με αξιόπρεπη. Μη συγχύνεσαι, Σάβο. Μη συγχύνεσαι. Κι αυτό θα γίνει. Σία, 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 ρίξε κάτι απάνω σου, γιατί έτσι κι ανάψω. Δεν λογαριάζω ούτε σε μένα στη λεφτά σου τίποτα. Ωραία, μα πάρω εγώ την κληρονομιά. Θα σου πάρω με το πλοίο που θα σφυρίζει. Εμένα με! Πάρεις νούρο στην καπριόλε. Τι θες με κακό σάγο μου. Πρέπει κοινωνίστε το μυαλό σου. Θα σου πάρω και μερσεντές άμα θες. Μερσεντές με ξεφτύλιση ρουφιάνα. Σάβα, Σάβα, κάτω μόνη μου. Τα δικά μου λεφτά είναι και δικά σου. Τα δικά σου, τα δικά μου είναι αυτού του. Μην το ξαναπείς κολόγερο. Πράτη μοιαζόντουσαν οι άνθρωποι που προέρχονται τα λεφτά. Πολύ λίγοι θα ήταν αυτοί που θα τα χαιρόντουσαν δικώς τύψη. Σάβα! Κάτι τέτοιο που λες και με κάνεις λιώματα. Σάβα μου! Ωραία μου! Τασιάρα! Θα συγχωρέσω κάποτε το μακαρίτι μόνο για ένα πράγμα θα το κάνω. Για ποιο πράγμα? Εξαιτίας το γνώρισε εσένα. Μωρό μου, Σάβα μου! Πάμε μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Γιατί, Σάβα μου? Θα πληρώσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση. Σάβα! Μέρα που είναι. Για μέρα ρε Τασία, ακόμα δεν ξημέρωσε. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι το βράδυ. Έχω κι εγώ τις αρχές μου. Άμα γίνει κάτι τέτοιο τώρα, θα νομίζω ότι θα μνημόσυνο όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μου και με καρφώνουν. Ρε, τα μάτια το μνημόσυνο περιμένουν για να σε καρφώσουν. Μας και τον αγαπούσες στο γέρο και μου το έκρινες. Σαβά, τι είναι αυτά που λάει, που λες πεθύγεις. Εγώ το έκρινα. Ξέρω εγώ, καρδικά υπολογίζουν τα μάτια του κόσμου, ε! Πάντα υπολόγιζα. Γι' αυτό και έπαιρνα όλες τις προφυλάξεις. Εγώ τις έπαιρνα, όχι εσύ! Τι λέω, κι εσύ. Κάποτε μου είχε πει ο Μακαρίτης, καλός και χρυσός αυτός ο οδηγός μας ο Σάββας. Αλλά δεν θα του συγχωρέσω που σε έχει πάρει με κακό μάτι. Εντασία, λες γι' αυτό να μην μου άφησε ούτε δίφραγκο επειδή σε έπαιρνα. Σάββα! Με κακό μάτι, Εντασία. Αμέσως παρεξήγησε εσύ. Για τη συγγενή του και η φίλη του μπορούσαν να λένε ότι δεν είχαν στοιχεία. Έτσι λένε για όλες τις νέες που παντρεύονται ηλικιωμένους. Θα βγάλουν το ταγεράκι. Τασία ηρέμησε. Όλο το ταγεράκι, Σάββα μου. Τασία ηρέμησε. Κοίτα. Ηρέμησε, Τασία. Όλο. Και το κουστάρι. Άσε τι θέλω εγώ, ρε. Τι θέλεις, αγοράκι μου, τι θέλεις, αγοράκι μου, τι θέλει! Φτιάξε ένα καφέ. Μου θύμωσες. Τότε γιατί μου τρώσες και ζητάς καφέ. Σκέφτηκα καλύτερα, πιο πρακτικά αν θες. Ποιο πράγμα. Σκέφτηκα πως δεν θα άλλαζε τίποτα αν ξέφευγα από το λούκι των τύπων. Δηλαδή. Θα κρατήσω τα προσχήματα, ρε, πως το λένε εμένα, για να τα περάσει. Σάββα μου, αγόρι μου, κι εγώ αυτό δεν σου λέω, βρε. Εγώ σε θέλω πιο πολύ. Αλλά να, κάτι δεν μου πήγαινε στην ημέρα. Πάω να σου φτιάξω καφέ, Σάββα. Άσε, άσε, Τασία! Που θα πιω στο μνημόσυνο, να μην πλακώσουμε από τώρα τους καφέδες. Να πεις και να θεώ σχωρέσουν, ντροπή είναι. Μόνο ένα, όσα θες. Ο σκοπός ήταν να μην πω στο Λούκι. Αφού τα αποφάσισα, θα δεις ένα τεθλιμμένο Σάββα που θα σε κάνει να καλέσεις μέχρι το 166. Μπράβο, Σάββα μου. Μπράβο, αγόρι μου. Να δείξω νοτερότητα, να βουλώσεις τα στόματα. Που θα κλάψω, σου λέω, ρε. Μεγάλε, Σάββα. Και ότι εδώ που τα λέμε, μπορεί εμένα να με ξέχασε. Αλλά σε σένα εξηγητική τάξη, ρε, φυλάκι. Μεγάλε Σάββα. Μακαρίτης! Ούτε πατέρας μας να ήταν πιο σχολάστον. Οπότε του κάνουμε και τα εξάμεινα. Και μια και στο πρόγραμμα και ένα ετήσιο. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες. Δηλαδή θα περιμένουμε άλλο ένα χρόνο για να παντρευτούμε. Δεν πρέπει. Σιγά σιγά θα μου πεις θα περιμένουμε και την εκταφή. Ένας χρόνος είναι κανονική διάρκεια. Δεν τσίπα πάνω σου. Εγώ. Εσύ. Δεν σας αφήσαμε να δείτε άλλο, έτσι ώστε να έχετε την αγωνία όταν θα πάτε στο θέατρο Μάσκες. Έτσι κύριε Τζελέπη, να δείτε την παράσταση που πράγματι είναι πάρα πολύ καλή, είναι Black Human. Black Human στο θέατρο Μάσκες, Λήθης 6 και Αγίου Μελετίου 107. Λοιπόν, όπως ακούσατε και πριν από λίγο, το θέατρο Μάσκες προσφέρει στους 10 πρώτους τηλεθεατές της εκπομπής Ο Κήπος της ΕΔΕΜ που θα τηλεφωνήσουν τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε 34-55-711, 34-24-090. Επαναλαμβάνω, 34-55-711, 34-24-090. Δίνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο και έρχεστε από την Δήμητρος 37 στον Ταύρο.
Μέσα σας. Καλώς ήρθες μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες έτσι για να μας φτιάξεις λιγάκι σήμερα το κέφι. Το κέφι από εδώ και πέρα. Μιλάγαμε για άλλα πράγματα και μας σήκωσε. Μας ανέβασε. Εγώ λίγο να συνεχίσω όμως με τον κύριο Τσαλέπη. Κύριε Τσαλέπη. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το σκηνοθέτη σας, τον κύριο Χριστοφυλάκη. Θα ήθελα να μιλήσετε για τη συνεργασία σας μαζί του και έχουμε και ένα βίντεο. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να δούμε το βίντεο και να ακούσουμε τον ίδιο για τη συνεργασία. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα και κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή μας που είσαστε μαζί μας. Εκπομπή σας. Λοιπόν, και πιστεύω να ξαναπούμε. Είσαι στο θέατρο Μάσκες. Στο θέατρο Μάσκες. Από μένα είναι ανοιχτή η πρόσκληση για σας, για όλους. Εγώ πάντως θα πάω στο θέατρο Μάσκες. Μου το είπε. Θα έρθει. Θα έρθω. Το ξέρω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Που είναι δίπλα μου, θέατρο Μάσκες, γραμματέας της εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, είναι συγγραφέας, σκηνοθέτης του Black Humor εδώ στο θέατρο Μάσκες. Κύριε Χριστοφυλάκη, πόσες παραστάσεις έχουν ανέβει μέχρι στιγμής εδώ? 18, εκ των οποίων οι 16 είναι νεοελληνικά έργα. Και με προλάβατε, όλες οι παραστάσεις πραγματικά είναι νεοελληνικά έργα και πράγματι έχετε στηρίξει τον ελληνικό έργο. Με έχει στηρίξει. Και σας έχει στηρίξει. Βέβαια, διότι όταν ο νεοελληνικός λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία η συνάντηση που γίνεται σε αυτό το θέατρο, πάντοτε ο ρόλος, ο νεοελληνικός με τον νεοέλληνα ηθοποιό. Είναι μια θαυμάσια συγκυρία, μια θαυμάσια διασταύρωση. Νομίζω ότι το μέλλον του θεάτρου, του δικού μας θεάτρου δηλαδή, δεν είναι άλλο. Αν δεν ανεβάζουμε τα έργα μας, εάν οι νεοέλληνες ηθοποιοί είναι όλοι πρικισμένοι αυτοί που έχουν τσαγανό και είναι και φωτεινοί, γιατί αυτούς φιλοξενούμε εδώ, εάν δεν υπάρχουν αυτές οι συγκυρίες, το ελληνικό θέατρο γίνεται πτωχότερο. Σίγουρα. Να μιλήσουμε για τη σκηνοθετική άποψη τη δική σας στο συγκεκριμένο έργο. Εκείνο που λέω πάντα όταν με ρωτούν για την σκηνοθεσία, λέω αποποιούμε την σκηνοθεσία. Δηλαδή το έχω ξαναπεί και πρέπει να γίνει γνωστό αυτό, γιατί η σκηνοθεσία είναι μάστιγα του θεάτρου, είναι η παιδική αρρώστια του θεάτρου, είναι ένα εφεύρημα του 1850 και εντεύτερο. Στα δικά μας, στα μικρά θέατρα, εκείνος ο οποίος έχει το πρόσταγμα είναι ο εμψυχωτής, είναι ο animator, κατά συνέπεια. Όταν λοιπόν μιλούμε για σκηνοθεσία, πάμε στην αυτό που ονομάζουμε εμψυχωτής, πάμε σε μια άλλη κατηγορία δουλειάς. Σε αυτή την κατηγορία δουλειάς, ο ηθοποιός είναι το πρωτόνιο δημιουργίας. Η δουλειά η δική μας είναι να φωτίσουμε τον ψυχικό κόσμο του ηθοποιού, να βρούμε τις τεχνικές του δυνατότητες και να αρμοθετήσουμε τα κλειδιά του πνευματός του σε συγκυρία με την ψυχή και σε συγκυρία με το όχι όποιο ταλαντό του, το ταλαντό του, και μέσα από αυτό το μυϊκό σύστημα, το τεχνικό, το ψυχικό, το πνευματικό, να περάσουμε την δραματουργία, δηλαδή το λόγο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και μια και ο λόγος, κύριε Χριστοφυλάκη, για ηθοποιούς. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο ηθοποιό, το Σταμάτη, το Τζελέπη. Ακούστε. Ο Σταμάτης είναι γέννημα και θρέμα των Μασκών και του Μπαλίν. Έκανε μία πορεία μέσα στο θέατρο, στην οποία αρμοθέτησε το υλικό του, το πνευματικό ψυχικομυϊκό. Πέρασε από όλα τα κανάλια, αλόδεκτος. Έχει μια τεράστια τεχνική. Εγώ δεν τον επικρίνω ότι έκανε τα βίντεο που του καταλογίζουν οι άλλοι. Ήταν μεγάλη σχολή αυτό που έκανε εκεί και καλώς το έκανε. Διότι εκεί, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, σε αυτές τις συνθήκες δουλειάς που γυρίζονται αυτές, που είναι πρόσφατα για την επιβίωση, εκεί το ταλέντο του έγινε γρανίτης. Κύριε Χριστοφυλάκη, συνήθως ο ηθοποιός έχει άποψη όσον αφορά την σκηνοθεσία. Απόψεις. Ό,τι θέλει. Απόψεις. Ό,τι κατεβασίδατε είδατε απόψε εδώ, αυτοσκηνοθετήθηκαν μόνοι τους για τις ανάγκες του καναλιού. Περιορίσαν το κινητικό τους πλάνο και απάνω που εγώ φώτιζα είδα, λέω, τι θαυμάσιο στο ποιος είναι. Έχουμε πολλά σαν τόπος τραβήξει και τραβάμε. Για να είναι η σημαία ορθή της παράδοσής μας, της γλώσσας μας, πρέπει να φτάνετε σε αυτά τα θέατρα για να επικοινωνούμε
Και αυτές τις ώρες χρειαζόμαστε επικοινωνία μέσα από τη γλώσσα μας, μέσα από τον ερωτά μας, τη ζωή, μέσα από το θέμα που θίγει ο Μιχαηλίδης με το black humor που είναι ο θάνατος, γιατί κάθε μέρα μας θανατώνουν. Και κυρίως σας προσκαλούμε να έρθετε στις Μάσκες για να δείτε δύο ηθοποιούς, τον δόκιμο και φτασμένο στα μάτια Τζελέπη και την Γιώτα Κουτσουδάκη, μια νέα ηθοποιός, ένα νέο κλαρί που γεννιέται, που θέλει πότισμα, που θέλει φουσκή που λέμε στην Αρκαδία, θέλει λείπασμα για να μεγαλώσει το δεντράκι. Αυτά είναι όμορφα πράγματα σε στιγμές θολές, γεμάτες ζόφου. Εδώ σε αυτά τα θέατρα είναι αναμένα τα καντήλια, είναι αναμένη η θρησκεία, είναι αναμένη η ιστορία του θεάτρου μας και καίει. Και καίει για εσάς. Να έρθετε ιδιαίτερα το κοινό αυτό που μας βλέπει αυτή την ώρα στην κάμερα, το κοινό μας πρέπει να φτάσει εδώ να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε. Ακούσαμε τον θεατρικό συγγραφέα και γενικό γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, Θεατρικών Συγγραφέων, τον κύριο Χριστοφυλάκη. Η παρέα μας όμως μεγάλωσε. Δίπλα μου έχω τον Χρήστο το Μαρκέτη με τον μπουζούκι του. Είναι από το θίασο του Ελιζέ. Έγραψε για πρώτη φορά τρία μονόπρακτα που με το γενικό τίτλο Black Humor ανέβηκαν στο μικρό θέατρο Μάσκες του Γιώργου Χριστοφυλάκη στην Αγίου Μελετίου. Ο συγγραφέας λέει ότι τα τρία αυτά μονόπρακτα είναι τρεις ιστορίες ζωής που τις συνδέει ο θάνατος. Τίτλοι των μονόπρακτων με τη σειρά που θα σας παρουσιάσουμε, σκηνές τους και εμείς, είναι Μπουτίκ Τελετών, Επικίδιος και Μνημόσυνο. Το Black Humor ερμηνεύουν ο Σταμάτης Τζελέπης και η Γιώτα Κατσουδάκη. Αλήθεια, πόσα στεφάνια υπολογίζετε να σας στείλω? Ελάχιστα. Και αυτά των στενών συγγενών. Και οι φίλοι? Όπως τους αγνώρισε θα τον αγνοήσουν. Ξέρετε κύριε, είναι δανεικά αυτά. Βέβαια εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να παραγγείλουμε όσα στεφάνια θέλουμε. Θέλουμε 30, θέλουμε 40, θέλουμε 100. Θα πρέπει να ξέρουμε περίπου τον αριθμό, διότι το πρόβλημα δεν είναι να βρούμε τα στεφάνια, αλλά αυτούς που θα τα σηκώσουν. Τους θέλω όλους με σμόκινγκ και με άσπρα γάντια. Αυτό το θείο γούστο σας. Λοιπόν, τώρα να το κανονίσουμε. Θέλω ακριβώς 100. Έχω ακριβώς 100. Στεφάνια. Όχι, Αλβανούς. Αλβανούς. Τι να κάνουμε, κυρία μου, δεν βρίσκουμε ντόπιους να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίτα, τι σημασία έχει η εθνικότητα? Βουβός είναι ο ρόλος τους. Μάλιστα. Όσο για το κημητήριο, δεν χωράει δεύτερη επιλογή. Το πρώτο. Ακριβώς. Αυτό το θείο γούστο σας. Με συγχωρείτε, μήπως έχετε ιδιόκτητη οικογενειακή κατοικία, με καταλαβαίνετε? Εγώ σας καταλαβαίνω. Ο Μακαρίτης δεν με καταλάβαινε. Τρεις ευκαιρίες χάσαμε και σε πάρα πολύ καλή θέση, γωνιακή. Τι αρρώστια του με τα παζάρια. Και να σκαλώσουμε. Έχουμε τις διασυνδέσεις μας και το πρόβλημά σας θα λυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Όσο για τη διακόσμηση, έχουμε στη διάθεσή σας ειδικές μακέτες από εξειδικευμένους designers του είδους. Full service! Όταν η προσφορά υπηρεσιών, κυρία Καραμάνογλου, δεν είναι πλήρης, πάβει να είναι προσφορά. Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα. Όσο σκέφτομαι. Ηρεμήστε, κυρία μου. Ούτε ένας δεν θα βρεθεί να πει δυο λόγια πάνω από τη σωρό του. Ήταν ακοινώνητος. Δεν το νομίζω κάποιος δεν θα βρεθεί εκ μέρους του συνδέσμου των εφοπλιστών. Αποκλείεται. Γιατί? Τον είχαν διαγράψει από το σύνδεσμο. Και ο λόγος? Δεν πλήρωνε τις συνδρομές του. Το έργο αυτό γράφτηκε έτσι επί παραγγελίας για το θέατρο Μάσκες και βγήκε μέσα από μια φιλική συζήτηση ανάμεσα στον συγγραφέα και στον εμψυχωτή. Αμοιβαία ενεθάρρυνε ο ένας τον άλλον και βρεθήκαμε, τουλάχιστον εγώ, προεκπλήξεως. Και μετά τις 19 παραγωγές που έχουν κάνει οι Μάσκες, θα έλεγα ότι είναι πρωτιά αυτό το έργο. Γιατί είναι κωμωδία. Γραμμένη όχι από κωμωδιογράφο, διότι ο κωμωδιογράφος γνωρίζει τους κώδικες και τα κλειδιά του χιούμορ ή της ατάκας. Γραμμένη από κωμωδό. Ο κωμωδός γνωρίζει επιπλέον την δεσιά του έργου και γνωρίζει των καταστάσεων το καταστάλαγμα. Και εκεί ακριβώς είναι η έκπληξη, το ομολογώ, διότι δεν είχα καταπιαστεί μέχρι τώρα με αυτό το είδος που ονομάζουμε μια κωμωδία καταστάσεων. Μα τη δικαιούμαι αυτή την υπόσχεση, είναι η τελευταία μου επιθυμία. Επιθυμία σας είναι να βγάλω στη φόρα όσα μυστικά κράτησα τόσα χρόνια για τον εαυτό μου. Δεν είναι απλά επιθυμία, είναι ανάγκη. Μακάρι να είχα τη δύναμη να το κάνω μόνος μου πριν πεθάνω, όμως δεν γίνεται για τεχνικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί οι τεχνικοί λόγοι? Αυτοί που δεν επέτρεψαν ποτέ σε ένα νεκρό να εκφωνήσει τον επικίδιό του. Νόμιζα ότι με το ποτό θα ηρεμούσατε. Φαίνομαι ταραχμένος? Υπάρχουν πολλών ειδών ταραχές. Από αυτές που δεν φαίνονται να φοβάστε.
Είμαι δηλώς, Κάτια. Αυτό τώρα που πάει. Στο ότι δεν βρίσκω το θάρρος τώρα που ακόμα υπάρχω, να απομυθοποιήσω τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, τον μεγάλο παράγοντα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ζωής του τόπου, τον έντιμο οικογενειάρχη, τον αυτοδημιούργητο, ευυπόληπτο πολίτη, να βγω στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες και να φωνάξω. Δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, σας εξαπάτησα. Υποκρίθηκα τα πάντα σαν τέλειος θεατρίνος. Αυτό μόνο κατάφερα να κάνω στη ζωή μου, Κάτια. Αλεξάνδρου! Πάλεψα για να το τολμήσω, δεν νίκησα. Φοβήθηκα πως και την τελευταία στιγμή κάτι θα βρίσκα για να δικαιολογήσω τις εντυπώσεις που θα είχα δημιουργήσει. Θα μου πεις πεθαίνεις, κάτω σαν εξομολόγηση. Τι έχεις να χάσεις. Σωστά. Δεν βλέπω ποια θα είναι η δυσάρεστη επιπτώση στο μέλλον σας. Τώρα δεν το βλέπεις. Στην κηδεία όμως δεν είναι το κάτι άλλο. Αυτό που θα την κάνει να ξεχωρίσει από τις άλλες, τις μονότονες, τις συνηθισμένες κηδείες. Μόνο που εσείς δεν θα τις ζήσετε αυτές τις στιγμές. Θα είσαστε μεν παρόν, αλλά δεν θα έχετε δικαίωμα συμμετοχή στο σοου όπως το χαρακτηρίσατε. Ας με αυτό φαντάζομαι, Κάτια. Είναι κάτι που λιγοστεύει τον πόνο τώρα που φεύγω από τη ζωή. Όσο σκέφτομαι. Τόσο σε γοητεύει η ιδέα, έτσι. Κύριε Αλεξάνδρου, νομίζω ότι ακόμα και αν σου το υποσχεθώ, τελευταία στιγμή δεν θα βρω τη δύναμη να το κάνω. Θα το κάνεις. Κύριε Μιχαηλίδη, γράφετε περίπου 40 χρόνια θέατρο, κομμωδία που ακολουθεί μετά την κανονική ταφή. Τι συνέβη, τι έγινε φέτος και κάνετε αυτή την στροφή. Ναι, καταρχάς δεν νομίζω ότι έκανα καμία στροφή. Θέατρο πάλι έγραψα. Με τη διαφορά ότι ερεθίσματα πολλών ετών, τα οποία τα είχα αφήσει να κατακαθίσουν κάπου, ξυπνήσανε μέσα μου και έγραψα ένα άλλο είδος θεάτρου. Οι συγγραφείς πιστεύω, όπως και οι ηθοποιοί, θα πρέπει να γράφουν, όπως αυτοί να παίζουν οι ηθοποιοί, έτσι και οι συγγραφείς να γράφουν όλα τα είδη του θεάτρου όταν μπορούν να τα γράφουν. Αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι στροφή. Πώς αντιμετωπίστηκε από τον κόσμο το θεατρικό, ηθοποιού, συγγραφείς, κυρίως συγγραφείς, συναδέλφου σας? Θα σας πω χαρακτηριστικά, βέβαια, αντιμετωπίστηκε ευτυχώς πάρα πολύ καλά. Έχουν περάσει από εδώ περίπου όλοι οι επώνυμοι θεατρικοί συγγραφείς και ηθοποιοί. Τα σχόλια είναι πολύ ευνοϊκά και οι κριτικές. Θα σας πω μόνο κάτι χαρακτηριστικό που συνέβη όταν ήρθε να παρακολουθήσει την παράσταση ο Φίλτατος, ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης. Πριν μπει στην αίθουσα, μου είπε ότι αν μου αρέσει, θα τσακωθούμε. Του λέω, για ποιο λόγο να τσακωθούμε? Μου λέει, γιατί δεν είχες τολμήσει πιο μπροστά να γράψεις ένα τέτοιο είδος θεάτρου. Και πραγματικά στο τέλος τσακωθήκαμε. Τι κοιτάς, ρε κολόγια, μου θες και μνημόσυνο στην μητώ. Σάβα, άσε κάτω το πεθαμένο. Σάβα, μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο να μην του ξαναδώ, εξηγηθήκαμε. Γιατί ρε Σάβα, χθες τον είδες, τον έβγαλε με την Πανοκασέλα για τα 40 του. Έτσι για το καλό της ημέρας. Τώρα πια θα του ξαναβγάλω στο ετήσιο. Σαβά, άντρας μου ήταν. Όχι άντρας σου το Σαράβαλο. Σύζυγός μου. Ασθενής σου θες να πεις. Σάβα. Καλά, λέω ρε Τασία. Αυτός δεν παντρεύτηκε για να έχει γυναίκα στο κρεβάτι, αλλά αποκλειστική νοσοκόμα. Στην ηλικία του. Σπίτι άνοιξες εσύ μαζί του ή καινούργια πτέρυγα στο Αιγεία? Ότι το παντρεύτηκα, ήμουν αποφασισμένη για όλα. Ναι, αλλά 40 χρόνια διαφορά, θράσος που το έχει ο κερατάς. Σάβα, μη λες το μακαρίτι κερατά. Αυτό δεν τον πειράζει όταν τ' άκουγε ζωντανό. Θα τον πειράξει τώρα που έχει γίνει χώμα. Ήθελε να παντρευτεί νέα. Ναι, είναι σαν και αυτούς που αγοράζουν Rolls Royce και δεν ξέρουν να οδηγούν και χαίρονται το καβάλιμα οι άλλοι. Εκεί ο νου σου εσένα, στο σεξ. Πού θες να είναι, ρε, στο αν στολίσαν καλά τα κόλυβα. Πεταμένα λεφτά είναι. Σαβά, μνημόσυνο έχουμε, κόλυβα θα μοιράσουμε. Τι θέλεις, ρε Σάβα, να μοιράσουμε, μπομπονιέρες? Να μην κάνουμε. Κόλυβα. Όχι, μνημόσυνο. Τρελάθηκες. Να μην τιμήσω τη μνήμη του. Να την τιμήσεις, καμιά αντίρρηση. Με ποιο τρόπο? Δεν μου λες πόσο θα κοστίσει αυτό το ταβαντούρι. Λοιπόν. Χοροδία, κεράκια, δεξίωση λουξ, Μητρόπολη, 1 εκατομμύριο. Τόσα λεφτά για να βρίζουν. Καλή, ποιοι να βρίζουν? Αυτοί που θα έχουν χάσει την Κυριακάτικη έξοδό τους, ρε. Δώσε αυτά τα λεφτά σε κανένα ίδρυμα να πούνε Θεός χωρές των βγαλμένων από τα φιλοκάρδια τους. Θα περάσει τα μουλοχτά. Άλλη χάρη έχει το μνημόσυνο στην εκκλησία. Εξάλλου σε γενομένη συζήτηση, εμένα μου το είπε ο Χρύσανθος. Το μνημόσυνο μου το θέλω στην εντέλεια. Και εγώ του είχα πει, μην είναι ήσυχος, Χρύσανθέ μου. Αυτός ήσυχος είναι τώρα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι συγγενείς του, οι φίλοι του. Τι θέλεις, ρε Σάβα, να πέσω στη γλώσσα τους? Ναι, απ' την περιμένουν να σου μάλλουν βαθμό στη διαγωγή. Ρε, απ' την ώρα που τον παντρεύτηκε, σου τα σούρνουν, που τα νάκη τα ανεβάζουν, που τα νάκη τα κατεβάζουν. Σκασίλα μου. Νομίζω ότι θα σου συγχωρέσουν ποτέ που πήρες το μεγάλο μερτικό από την κληρονομιά. Το μνημόσυνο το κάνω για να συγχωρήσω το μακαρίτι, όχι εμένα. Στο καλό καιρό. Σάβα. Όλοι μπορούν να το συγχωρέσουν εκτός από μένα. Πάρ' τον από τα μάτια μου το μπούστι. Σάβα, μέρα που είναι. 20 χρόνια ο οδηγός του, ρε, να με ξεχάσει εμένα στη διαδίκη, ρε. Πούσου, ρε, μασκαρά. Έπρεπε να σε τρακάρω σε καμιά κολόνα, ρε, ή να σε ρίξω σε κανένα χαντάκι. Πιο πολύ θα με εκτιμούσες. Μα σε εκτιμούσε πολύ, Σάβα. Σαν οδηγό, χαίστηκα εγώ για αυτή την εκτίμηση. Και να πεις ότι είχα μεγάλες απαιτήσεις, αφού το ξέρες, ρε κατεδαφισμένε, ότι κυκλοφορώ με ένα σαραβαλάκι, ρίξε εκεί 5 εκατομμύρια να το κάνω απόσυρση, να πάρω κι εγώ ένα τούρμπο με καταλήτη, να κυκλοφορώ τα βράδια με αξιοπρέπεια, γεμούτ. Μη συγχύζεσαι, Σάβα, μη συγχύζεσαι, αγορίνα μου, κι αυτό θα γίνει.
Ρίξτε κάτι για πάνω σου, γιατί εγώ έτσι κι ανάψω δεν λογαριάζω ούτε μνημόσυνα ούτε τελετέ. Μωρέ, μα πάρω με την κληρονομιά. Θα σου πάρω ένα καμπριολέ που να σβηρεί. Τι είπε, σε επικοινωνεί με το μυαλό σου. Είπα, Σάβα, μου. Εσύ θα πάρει δώρο σε μένα, καμπριολέ. Και μερσεντέ, άμα θέλει. 15 νέες και νέοι ηθοποιοί παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν στη μουσική παράσταση που σκηνοθέτησε και χορογράφησε ο Βαγγέλης Ηλινός. Τίτλος της παράστασης, Καμπαρέ Στόρι και χώρος παρουσίασης στο μικρό θέατρο. Μετά από τα νεότερα, από το Διονύση Καστόρα, περνάμε στο στούντιο. Η παρέα μας ανανεώθηκε, θα έλεγα. Κοντά μας είναι η Ντάνια η Πλέσσα. Καλώς ήρθες, Ντάνια μου, στον κήπο. Κοντά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ωραία σου λουλούδια. Που στον κήπο της ΕΔΕΜ, τι άλλο μπορούσα να φέρω από λουλούδια. Και γλυκά, αλλά κάνω δίαιτα και είπα να μην πω στον πειρασμό. Όχι, όχι. Και εσύ, Ντάνια μου, όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Γιατί πριν είχαμε ένα γυμναστή εδώ και να μας βάλει χέρι. Αλήθεια. Ο κύριος Γιώργης Χριστοφυλάκης. Κοντά μου έχω τον κύριο Γιώργη Χριστοφυλάκη και τον κύριο Τάσο Παλατζίδη. Εγώ θα σας λέω Γιώργη και Τάσο για να αισθανόμαστε πιο άνετα και Ντάνια. Είμαστε εντάξει, ναι. Συνεννοηθήκαμε. Να αρχίσουμε από τραγούδι ή από θέατρο, τι προτιμάτε? Είναι χώροι που είναι κοντά, έτσι κύριε Χριστοφυλάκη. Το θέατρο είναι μια συνολική δημιουργία που χωράει το τραγούδι. Έτσι. Και εγώ θα δώσω λοιπόν το προβάδισμα στο θέατρο μετά από την τόση καλή τοποθέτηση που έγινε. Και γιατί σέβομαι αρκετά για το θέατρο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφυλάκη, σκηνοθεσία στη θεατρική παράσταση Black Humor στο θέατρο Μάσκες. Τα είπα σωστά? Πολύ σωστά. Κερδίζω 20 σήμερα. Λοιπόν, πέστε μου, πόσο δύσκολο ήταν να σκηνοθετήσετε μια τέτοια παράσταση που πρωταγωνιστούν, γιατί μας είχε έρθει ο κύριος Τσελέπης εδώ, και πρωταγωνιστούν μόνο δύο ηθοποιοί. Δηλαδή παίζουν, όχι απλά πρωταγωνιστούν, παίζουν μόνο δύο ηθοποιοί. Όταν μέσα σε έναν μικρό θέατρο, εργαστηριακό και ανανεωτικό, είσαι 17 χρόνια, δεν έχεις προβλήματα να στήσεις μια παράσταση. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα σου γεννηθεί αν πέσεις σε ηθοποιό, ο οποίος είναι ηθοποιός με ήττα μικρούλικο, ενώ όμως αν πέσεις έναν ηθοποιό με τάλαντο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Διότι ο λόγος είναι η ψυχή του ηθοποιού και του μπαλίνου. Συμπέρασμα μπαλίνη. Ότι και οι δύο ηθοποιοί ήταν ταλαντούχοι. Συμπέρασμα είναι ότι όχι μόνο και οι δύο, αλλά υπάρχει μια μειονότητα φωτισμένων ηθοποιών στον τόπο μας, αρκεί κανείς να ενσκύψει και να τους βρει. Τάσο. Ναι. Τηλεόραση εσύ πολύ. Έτσι δεν είναι. Και κοντά με τον Γιάννη το Ζουγανέλη. Με τον Γιάννη το Ζουγανέλη. Με τον Λάκη το Λαζόπουλο. Φέτος με τον Λάκη το Λαζόπουλο. Και τώρα με τη Σοφία τη Φιλιππίδου. Μπράβο. Τελικά με τους Μίτσους τι. Καλά, είναι διαβασμένη σήμερα, παιδιά. Κάπου διάβασα σήμερα ότι οι Μίτσοι μας τελειώνουν το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια? Λογικά ναι. Δηλαδή και εγώ τα διάβασα αυτά. Δεν τα ξέρω. Είναι μια επιτυχημένη από μέσα. Σειρά. Σίγουρα είναι μια επιτυχημένη σειρά. Νομίζω από όλες τις πλευρές. Ο λόγος που τελειώνουν, μάλλον δεν τελειώνουν, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια συνέχεια, αλλά σε άλλο επίπεδο. Κάτι... Ανανεώνονται κάθε φθινόπωρο, μου φαίνεται εμένα. Ίσως κάπως έτσι. Ναι. Ίσως κάπως έτσι. Ναι. Μαζί με τον Γιάννη Ζωγανέλη. Στα απίστευτα και όμως ελληνικά. Και αυτή η σειρά έχω την εντύπωση ότι με αυτόν τον τίτλο και με αυτόν τον τρόπο που φτιάχνεται δεν θα ξαναυπάρξει πέρα από φέτος. Δηλαδή από του χρόνου πολύ πιθανό να υπάρξει μια ανανέωση. Βλέπουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Εδώ είναι μια άλλη σειρά που δεν την είπαμε, γιατί φέτος έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Είναι γιατί βρίσκομαι πια μόνιμα στην Αθήνα. Δεν σας προλαβαίνουμε. Ναι. Κατάγεστε από πού, αν επιτρέπετε? Θεσσαλονικιός, γέννημα Θρέμα. Μακεδόνας. Και ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι από την Αρκαδία. Πέστε μου τι βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι... Τι βλέπαμε τουλάχιστον. Βλέπαμε μια σκηνή από ένα άλλο, από μια άλλη σειρά, από τους τρεις σωματοφύλακες που παίζεται ήδη στην Ετένα. Μάλιστα. Γιατί απέχετε από το θέατρο? Γιατί πολύ απλά φέτος η μόνη δουλειά που μου προέκυψε, θα έλεγα ότι
δεν ήταν άξια να με παγιδεύσει όλο το χρόνο, όλο το χειμώνα, όλη τη σεζόν. Είναι παγίδα δηλαδή το θέατρο για σας. Γι' αυτό το συγκεκριμένο λέω, όχι προς Θεού, το θέατρο είναι η ζωή. Είναι να περάσω σε εσάς κύριε Χριστοφυλάκη, έχετε ξεκινήσει από μαθητής. Σκηνοθετήσατε και παίζατε στο γυμνάσιο σας, στην Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη μάλιστα. Μάλιστα. Τα ξέρω καλά. Πού τα μάθατε αυτά? Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. αυτή τη στιγμή είσαστε όχι μόνο σκηνοθέτης, είσαστε και αρθρογράφος, είσαστε και στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Θα ήθελα, μιλήσαμε προηγουμένως για τηλεόραση, θα ήθελα σκηνοθετικά να μας πείτε την άποψή σας, πώς χαρακτηρίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική τηλεόραση, ξεκινώντας από τα σίριαλς και να πάμε και στα χιουμοριστικά αυτά σίριαλ θα τα έλεγα. Πρώτον, δεν υπάρχουν κείμενα. Κατά 99,9% η τηλεόραση στερείται κειμένων. Έχουμε έναν κάθετο πυροβολισμό της γλώσσας μας. Ελάχιστα είναι τα δείγματα κείμενο, δραματουργικά τεκμηριωμένο, γλώσσα σπαθή της ψυχής, χαρακτήρας, συγκρούσεις κτλ. Έχουν βγει απάνω, αβασάνιστα, αβρόχης πως είναι, διάφοροι και έχουν δηλώσει εν μια νυχτή συγγραφής κειμένων, είναι γραφιάδες. Μάλιστα. Αυτά ως προς τον λόγο. Ως προς τους σκηνοθέτες. Και εδώ πάλι με τον κορεσμό της τηλεοράσεως βγήκαν πάρα πολλοί που μπορεί να ξέρουν κάπως την τέχνη της εικόνας, δεν ξέρουν όμως την ποίηση της εικόνας. Δεν μιλώ για βίντεο κλιπ. Αυτά είναι τυχάρπαστα. Είναι απαράδεκτα. Δεν μιλάω για τραγουδιστές. Άστο. Δεν ξέρουν να σταθούν. Δεν ξέρουν να κινηθούν. Λοιπόν, μη με ερεθίσετε. Δεν χτυπάει πάντως η καμπάνα για σένα. Μη με ερεθίσετε, διότι... Δεν χτυπάει η καμπάνα για σένα, χτυπάει για όλους. Όχι, διότι... Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Βλέπετε ότι ήδη συμφώνησε η κυρία. Δεν υπάρχει μεράκι. Δεν υπάρχει πάθος. Είναι άνευρα τα πράγματα. Και αυτός ο λαός γέννησε την ποίηση, γέννησε την φιλοσοφία, γέννησε πράγματα σημαντικά. Βέβαια... Και το θέατρο το γέννησε, έτσι δεν είναι? Μα το συζητούμε. Βέβαια, μην με θεωρήσετε απεσιόδοξο. Μην με θεωρήσετε απεσιόδοξο. Είστε πολύ αυστηρός. Είναι γνωστό αυτό πρώτα με τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα σας ερεθίσω περισσότερο. Μην το κάνετε. Θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Θα χάσουμε. Θα χάσω και θα κερδίσετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς θα σας προκαλούμε, θα ακούτε ένα τραγούδι από την Τάνια να ηρεμείτε και ξανά στον ίδιο ρυθμό. Αφού... Εντάξει. Επειδή λοιπόν τώρα βλέπω ότι υπάρχει κάποιος έτσι μια τάση εμπρισμού, να τα βάλουμε φωτιά, να τα κάψουμε όλα. Να πυρποληθούμε όλοι μαζί. Να πυρποληθούμε, να ακούσουμε τον εμπρισμό με την Τάνια την Πλέσα και θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι είναι να το δούμε. Είναι βίντεο κλιπ. Μήπως μπορώ και σας ανάψω με την επόμενη ερώτηση. Δικός μας θεσμός και φωνάζουνε όλοι εμπρισμός. Όταν σμίγουν τα κορμιά μας τρέχει πυροσβεστική, γιατί από τα φιλιά μας καίγεται η περιοχή. Πυρκαγιά, πανίκος, ο δικός μας δεσμός και φωνάζουνε όλοι εμπρισμός. Πυρκαγιά, πανίκος, ο δικός μας δεσμός και φωνάζουνε όλοι. Ζουν οι σιρήνες και σπριντάρουν τα εκατό, γιατί τις στιγμές εκείνες παίρνουμε φωτιά κι οι δυο. Πυρκαγιά, πανίκος, ο δικός μας δεσμός
Έτσι λοιπόν, πιστεύω να ανάψαμε, κύριε Χριστοφυλάκη, αγαπητέ Γιώργη. Που δεν σας αρέσουν καθόλου τα βίντεο κλιπ, αλλά η κοπέλα μας στο κόκκινο φόρεμα ήταν εκπληκτική. Δεν μπορείτε να διαφωνήσετε. Μου είπατε κάποια στιγμή και πρέπει να το πω. Μου είπατε, παίρνεις την κυρία και φεύγεις. Το μόνο. Αυτό είναι το περιεχόμενο που εσάς τουλάχιστον σας αρέσει και σας προσελκύει. Σας ελκύει βέβαια, έτσι. Να μιλήσουμε όμως λίγο για το ρεμπέτικο. Έχετε μεγάλη συλλογή και άλλωστε είσαστε και φίλος του Βαμβακάρη. Να πούμε λίγα πράγματα από αυτά τα... Κοιτάξτε, από 9 ετών παιδί άρχισα συλλογή του ρεμπέτικου. Έχω πουλήσει 2 φορές ολόκληρο τον Καζαντζάκη, τη μία φορά για να πάρω το θερμαστή του Μπάτη και την άλλη την υπόγα του Κωστή, αμερικάνικο του 1903. Βεβαίως με τον Μάρκο τον Βαμβακάρη ήμουν 10 χρόνια τα τελευταία κοντά και κρατάω ένα μπουζούκι στα χέρια μου, 312 γραμμάρια, όσο το μπουζούκι του Γερομιλάνου στο Βόλο. Μάλιστα. Τριχορδών. Και τα μακάμια και τους δρόμους μου τα άμαθε ο Μάρκος. Κατόπιν αυτού ουδέν. Εκτός... Κάναν ένα ρασούλι, κάναν μπαπάζογλου. και τελειώσαμε. Και μέχρι εκεί. Φτάνει αρκετά. Αλλά μην πάμε παρακάτω, διότι σεμνύνομαι να αγαπώ τους νέους ανθρώπους και να παρακολουθώ τα γυρίσματα των καιρών. Να περάσουμε λοιπόν στο τώρα. Και εμείς κάπου είμαστε θύματα των καιρών, Όχι, και έχετε, του ρεύματος. Μην απογοητεύεστε. Έχετε τα νιάτα σας και εμείς έχουμε το μεράκι μας. Εμπειρισμός λοιπόν ο δίσκος σου, Ντάνια Πλέσα. Έχεις μια πολύ καλή καριέρα. Είναι ο δίσκος, το τραγούδι που είδαμε τώρα, μόλις τώρα. Που... Καριέρα δεν το δέχομαι. Έχω μια καλή θητεία. Θητεία, να το πούμε θητεία λοιπόν. Θεωρείς τον εαυτό στρατιώτης το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ τον εαυτό. Κάποιο χρονικό διάστημα ετοιμάζει ένα δίσκο. Και τι έχεις βρει μέχρι στιγμής? Εδώ είναι το θέμα, ότι επειδή έχει επέλθει αυτή η πολυφωνία και κατακρεούργηση του στίχου και πιθανόν και της μουσικής, και επειδή κάπου τα πράγματα έχουν αρχίσει να καθαρίζουν και έχει επέλθει ένας ρατσισμός που ξεχωρίζουν τα αρνιά από τα ερήφια, και εγώ είμαι με το ένα πόδι στα αρνιά και με το άλλο στα ερήφια, θέλω λοιπόν να διαλέξω πάρα πολύ επιμελημένα και πολύ ψαγμένα τα τραγούδια που θα πω στον επόμενο δίσκο, που θέλω να πω, παρόλο που έχω κάνει 2 δίσκους, μπήκα κι εγώ στον πειρασμό να ακολουθήσω το ρεύμα και να είναι τα τραγούδια εμποροποιημένα ή εμπορικά, δεν ξέρω τι από τα δυο συνέβη. Παρότι πήγαν καλά, ο πρώτος δίσκος βέβαια ήταν ένας δίσκος δοκιμής, ένας δίσκος στα χαμένα. Παρότι έγινε με τον Νίκο τον Καρβέλα και τον Κουφιανάκη. Ο δεύτερος δίσκος ήταν πιο συνειδητός, αλλά ο τρίτος δίσκος θέλω να είναι η σφραγίδα μου. Αυτό που θα μπορώ να δανείζομαι σαν στοιχείο μου. Δηλαδή να είναι το χαρακτηριστικό μου στοιχείο. Είναι αυτό που λέμε, μέχρι τώρα σε γνώρισε ο κόσμος. Μέχρι τώρα με γνώρισαν, με άκουσαν. Κάπου είναι μπερδεμένοι, κάπου όλα αυτά που έχω κάνει είναι διάφορα, είναι κοκτέιλ. Κάπου δεν έχω δώσει το πραγματικό μου στίγμα. Με αυτό το δίσκο θέλω να δώσω το πραγματικό μου στίγμα και να ξέρει ο κόσμος πού βρίσκομαι, γιατί βρίσκομαι στο χώρο και ποιες είναι οι επιδόσεις μου και οι επιδιώξεις μου. Τάσο, τωρινή σου συνεργασία με τη Σοφία τη Φιλιππίδου. Πες μας περισσότερα. Δεν θα λέγω ότι ξέρω πολλά. Δεν αυτό φαντάζομαι που... να κοιμόσουν όση ώρα μιλούσε η Ντάνια. Όχι, προς Θεού. Μην το λέτε, γιατί με προσβάλλετε. Αν του φέρνω πλήξη μέχρι που να κοιμάται. Όχι, μπορεί να σκέφτεται άλλα. Όχι, είδα ότι με παρακολουθούσε προσεκτικά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Απλά είναι γρήγορο το μπαλάκι. Θες να έχεις παντή. Γρήγορο το μπαλάκι. Η τωρινή συνεργασία με την Σοφία τη Φιλιππίδου ήδη έχει ξεκινήσει. Είναι μια παραγωγή που θα παίζεται, γίνεται από τη Στέφη και θα παίζεται σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Έχουμε κάνει το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα προβληθεί και από την επόμενη εβδομάδα... Ποια άλλη θα πει είναι μαζί σας? Είναι σαφώς η Σοφία η Φιλιππίδου, είναι ο Παπαματθαίου, είναι ο Μαυρόπουλος, είμαστε αρκετοί Μακεδόνες, η Έλλη Νασλίδου, Θεσσαλονικής. Κάναμε λίγο μια συμμοριούλα έτσι από τα παλιά... Σατυρική όμως συμμοριούλα. Σατυρική, μπράβο, ναι, ναι. Και ελπίζω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο, πώς το ονομάζουμε, βοήθησε με, γιατί έχω πάθει ένα βραχυκύκλωμα.
Το συγκεκριμένο δεν το ονομάζουμε γιατί δεν έχει βγει ακόμα το όνομά του. Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Η συγκεκριμένη σειρά. Μπράβο. Το βρήκα επιτέλους. Λοιπόν, Τρικυμία εν κρανίο. Η συγκεκριμένη σειρά λοιπόν περιλαμβάνει τι σκέτς σατυρικά που σατυρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περιλαμβάνει κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι θα αλλάζουν. Δηλαδή οι ίδιοι ηθοποιοί θα παίζουμε και κάποιους άλλους. Και στο ίδιο το επεισόδιο και σε άλλα επεισόδια. Θέματα που θα γράφει η Σοφία και θα έχουν αφορμή ή κάποια επίκαιρα πράγματα, έτσι, από πολιτικά μέχρι ποδοσφαιρικά μέχρι οτιδήποτε. Να φύγουμε από το παρόν και να πάμε λίγο στο παρελθόν, να μας πεις κάποια στοιχεία. Στοιχεία, εγώ είμαι ηθοποιός, θα έλεγα, του κρατικού θεάτρου, έτσι, της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω σε ένα καταπληκτικό έργο του Γιώργη, εκεί στο κρατικό θέατρο. Θα πούμε κάτι, μάλλον θα πει και ο Γιώργος μετά γι' αυτό. Κάνοντας μία αναδρομή, είμαι ηθοποιός που συνεργάστηκα με το κρατικό θέατρο από το 1972 μέχρι πέρσι. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια φωτογραφία. Εδώ μάλιστα, εδώ είναι από το Νηφιάτικο Τραγούδι. Μαζί με τη Βέρα την Κρούσκα είμαστε εκεί πέρα. Έκανα τον τρελοκάμπουρο εγώ. Πότε σε αυτή ήταν την παράσταση. Του Περιάλη, είναι το τραγούδι. Βοηθήστε, κύριε Χριστοφυλάκη, να το πείτε. Έλα, κάνει το υποβολείο, Γιώργη. Όχι, είναι μαζί με τον Καβανέλη και τον Χουρμούζη, τον παλαιότερο πατέρα, είναι οι τρεις πατέρες της ελληνικής δραματουργίας. Νότης Περιάλης. Νότης Περιάλης, ναι. Και υπήρξε και συνάδελφος. Κύριε Χριστοφυλάκη, να πούμε λίγα από την εμπειρία σας. Πήγατε στην Πολωνία, στην Τσεχοσλοβακία και στη Γερμανία και έχετε συνεργαστεί με αντίστοιχες εταιρείες εκεί, θεατρικές. Έχω δει γνωστό αυτό κάπου 1650 παραστάσεις έξω. Στα διάφορα διεθνή φεστιβάλ που είναι θεάτρου, παντομίμας, παιδαγωγικού θεάτρου, κυρίως και μουσικών ρευμάτων. Στα ταξίδια, ιδιαίτερα στα ανατολικά μπλοκ, και εξακολουθώ να τα λέω ανατολικά διότι θα ξαναγίνουν, υπήρχε πολιτισμός. Και πήγαινα εκεί και έβλεπα παραστάσεις, έχουν ανέβει και κάνα 2-3 έργα μου εκεί.